με ακριβήνει πολύ. Πολύ. Δεν έχουν τέλος οι ανατιμήσεις των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς οι αυξήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, με τους καταναλωτές να είναι αναγκασμένοι κάθε μήνα να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αναμενόταν να γίνει αυτό κακό και τώρα το Σεπτέμβρη ακόμα χειρότερα. Η ακρίβεια είναι σε υπερβολικά μεγάλο ύψος. Τα μέτρα δεν αρκούν. Οι ανατιμήσεις χτύπησαν ακόμα και τα πιο προσιτά προϊόντα που έμπαιναν στο ελληνικό τραπέζι, όπως είναι το ρύζι, που φαίνεται ότι η παραγωγή επηρεάστηκε από την κλιματική αλλαγή και τον πόλεμο, με αποτέλεσμα από το 2021 και μετά να βλέπουμε αυξήσεις που δεν έχουν φρένο. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα προβλήματα, είναι και τεχνικά τα προβλήματα. Φοβόμαστε σαν παραγωγή είναι τα ρύζια τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες. Αδοσμολόγητα και αυτόματα εμείς να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Από το 2021 και μετά, ανάλογα με την ποικιλία του ρυζιού, η τιμή αυξήθηκε από 50 έως και 80%. Τα προϊόντα τους έφευγαν από το χωράφι 0,38 λεπτά μέχρι και 0,47 το κιλό, ενώ στο ράφι έφταναν 1,20 με 1,5 ευρώ το κιλό. Το 2022 η παραγωγή έφευγε από 58 έως 70 λεπτά και έφτανε στο ράφι μέχρι και 2,5 ευρώ. Για τους προμηθευτές και τις μεγάλες εταιρείες φαίνεται πως είναι αδύνατο να μειώσουν το κόστος παραγωγής, όπως λένε, και να δούμε φθηνότερα προϊόντα στο ράφι που προαναγγέλθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι πολύ δύσκολο η βιομηχανία να κάνει μειώσεις 5% και άνω, με το κόστος να παραμένει υψηλό. Ζούμε τη χειρότερη περίοδο στη βιομηχανία. Οι εκπρόσωποι του λιανεμπορίου θεωρούν στοίχημα για το αν θα κυλήσει ομαλά το μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης στο χρονικό διάστημα του εξαμήνου. Το θέμα του κόστους των τροφίμων, χωρίς extreme θέματα στην κλιματική αλλαγή, θα πάρει περίπου, πιστεύω, σταδιακά 6 με 12 μήνες. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός στα social media αναφέρθηκε και στην ακρίβεια που επικρατεί στα σούπερ μάρκετ. Η σταθερή και μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος συνιστά και λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι το σούπερ μάρκετ είναι πολύ ακριβό και αποτελεί βραχνά για τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα βοηθήματα και τα επιδόματα ασφαλώς είναι μια ανάσα για τους ευάλωτους συμπολίτες, ωστόσο χρειάζεται ταυτόχρονα να πολεμήσουμε την εσχροκέρδεια με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα και με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, και αυτό ακριβώς κάνουμε. Καμπανάκι κινδύνου από τον ΟΟΣΑ για ακόμα πιο υψηλές τιμές στην αγορά τροφίμων σε όλο τον κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο επηρεάζει την παραγωγή τροφίμων για τους επόμενους μήνες.